Γεια σας φίλες μου, είμαι η Εφη και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Σήμερα θέλω να δούμε μαζί χριστουγεννιάτικη διακόσμηση. Έχω κάνει ρόδια για το σπίτι μας, ρόδια για δωράκι. Ο καιρός μπορεί να μην μας βοηθάει να το καταλάβουμε, αλλά έρχονται Χριστούγεννα, οπότε θα διακοσμήσουμε το σπίτι μας. Θέλουμε να κάνουμε γρήγορα και εύκολα δωράκια για τους συνάδελφους στο γραφείο μας, για τις δασκάλες των παιδιών μας, για οποιονδήποτε θέλουμε λοιπόν να κάνουμε ένα συμβολικό δωράκι φτιαγμένο από τα χέρια μας, η ιδέα μου είναι να κάνουμε ρόδι. Η δική μου πρόταση είναι να κάνουμε ρόδι. Έχω κάνει ήδη 2 μεγέθη για να δω τις διαστάσεις τους. Θα σας δείξω λοιπόν πώς πλέκονται και εσείς μπορείτε να τα διακοσμήσετε με ό,τι σας αρέσει, με ό,τι έχετε στο σπίτι σας και ό,τι σας ευχαριστεί. Έχω χρησιμοποιήσει μήμα για τσάντες, είναι οι τσιλέδες στα ματσάκια των 200 γραμμαρίων. Μου έχει περισσέψει αυτή η μπάλα, ενώ έχω κάνει 2 ρόδια, ένα μεγάλο και ένα μέτριο θα το πω, από το τζιλέ αυτό. Και έχω κι άλλον έναν σε χρυσό νήμα, μεταλλιζέ λοιπόν κι αυτός. Και πάμε να το κάνουμε μαζί, να δούμε πόσο εύκολα γίνεται. Με βελονάκι νούμερο 4, γιατί θέλω να είναι σφιχτή η δουλειά μου, θα ξεκινήσω με το μαγικό κύκλο, τυλίγοντας το νήμα γύρω από τα δάχτυλά μου. Περνάω το βελονάκι μου κάτω από τον κύκλο και φέρνω μπροστά το νήμα που χρησιμοποιώ, την ουρά δηλαδή τη μακριά. Κάνω μία στροφή το βελονάκι, παίρνω νήμα και κάνω μία θηλιά, μία λυσίδα. Μέσα στο μαγικό μου κύκλο θα συνεχίσω να κάνω άριχτα, συνολικά θέλω 6. 2, 3, 4, 5, 6 άριχτα. Θα πιάσω την ουρίτσα, θα την τραβήξω πολύ καλά και θα σφίξω τον κύκλο μου μέχρι να κλείσουν εντελώς οι πόντι. Θα πάω και θα μπω, τσεκάρω την 6 και μπαίνω στο πρώτο, στην κορυφή, στο πρώτο άριχτο που έκανα και την ουρά μου, για να μην την αφήσω έτσι, την μπλέκω μέσα και διασφαλίζω ότι δεν θα ανοίξει ο μαγικός κύκλος και δεν έχω μετά να μαζεύω κυκλωστές. Μία λυσίδα στον αέρα, στην ίδια φύλλα ένα άριχτο και άλλο ένα 2. Η δεύτερη σειρά λοιπόν είναι αύξηση με 2 άριχτα σε κάθε άριχτο του πρώτου μας κύκλου. Στο τέλος της δεύτερης σειρά, στο τέλος της δεύτερης σειράς θα έχουμε 12 άριχτα. Έντεκα, 12. Να το υπόλοιπο της ουράς. Έχω σταθεροποιήσει λοιπόν και κλείνω με βουβό στο πρώτο μου άριχτο. Αλυσίδα στον αέρα, στον ίδιο πόντο ένα άριχτο. Και πάμε στον επόμενο πόντο να κάνουμε αύξηση με 2 άριχτα. Η τρίτη σειρά είναι ένα άριχτο, αύξηση με 2 άριχτα. Ένα άριχτο, αύξηση με 2 άριχτα. Για να είμαστε σωστές, ο τελευταίος πόντος που μας έχει μείνει θα πρέπει να έχει αύξηση με 2 άριχτα. Προσοχή, εδώ δεν είναι πόντος, μην κάνετε αύξηση. Είναι το κλείσιμο που έχω κάνει, το βουβό. Πάω κατευθείαν τώρα στον πρώτο μου πόντο και κλείνω με ένα βουβό.
Για την επόμενη σειρά ξεκινάω με τον ίδιο τρόπο. Κάνω 2 άριχτα στους 2 πόντους και στον επόμενο πόντο κάνω αύξηση με 2 άριχτα. Άρα 6, 12, 1 άριχτο μία αύξηση, 2 άριχτα μία αύξηση. Ένα, δύο, πάμε για αύξηση. 2 άριχτα στον ίδιο πόντο. Ένα άριχτο, ένα στον επόμενο πόντο, αύξηση με 2 άριχτα. Συνεχίζουμε έτσι μέχρι το τέλος της σειράς. Δύο. Για να είμαστε σωστοί, στον τελευταίο μας πόντο έχουμε την αύξηση με τα 2 άριχτα. Εάν δεν σας βγαίνει να τελειώσετε με αύξηση, γυρίστε πίσω και ψάξτε που έχετε κάνει λάθος. Εφόσον ξεκινήσαμε με 2 άριχτα, πρέπει να τελειώσουμε με αύξηση. Κλείνω με βουβό, αλυσίδα στον αέρα, άριχτο κατευθείαν στον ίδιο πόντο και πάμε για την επόμενη σειρά, που θα είναι 3 άριχτα, αύξηση με 2 άριχτα. Έχω κάνει τα 3 άριχτα, αύξηση 2 άριχτα στον ίδιο πόντο. Μετά τη σειρά που ήταν 2 άριχτα και αύξηση, πάμε στη σειρά που είναι 3 άριχτα και αύξηση. Δύο άριχτα, τρία άριχτα, αύξηση με 2 άριχτα. Με 3 άριχτα και μία αύξηση συνεχίζω μέχρι το τέλος. Έφτασα στο τέλος, πάλι τσεκάρω ότι μου έχει μείνει ένας πόντος και τελειώνω με αύξηση. Κλείνω με βουβό. Και αφού αποφασίζουμε ότι θέλουμε ένα μεσαίο, μεγάλο ή μικρό ρόδι, εκεί θα σταματήσουμε τις αυξήσεις μας. Αυτό είναι ένα μεγάλο ρόδι, σταματάω τις αυξήσεις μου και συνεχίζω να πλέκω 4 με 5 σειρές, όσες είναι οι σειρές με τις αυξήσεις, τις δύο πρώτες δεν τις μετράω. 4 με 5 σειρές λοιπόν θα πλέξω χωρίς αυξήσεις για να αρχίσει τώρα να κλείνει. Αφού κάνω αυτές τις σειρές, θα τσεκάρω με το μάτι αν μου είναι αρκετό. Θα βάλω ένα σημάδι ότι εδώ ξεκινάνε οι σειρές που δεν υπάρχει πια αύξηση, για να μην ψάχνω συνέχεια, να είναι εμφανή η σειρά αυτή. Με τον τρόπο αυτό μετράμε εύκολα πόσες σειρές χρειάζεται να κάνουμε και δεν μετράμε συνέχεια από την αρχή. Ξεκινάω λοιπόν και κάνω απλά άριχτα σε κάθε πόντο όπως τον βρίσκω. Χωρίς αυξήσεις, χωρίς τίποτα. Μέχρι το σημείο που έφτασα και είπα ότι εμένα μου αρκεί με 4 άριχτα και αύξηση, 3 άριχτα και αύξηση, 5 άριχτα και αύξηση, εξαρτάται. Είναι με το νήμα το συγκεκριμένο. Με το νήμα για τσάντες. Εάν πλέξετε με ακριλικό νήμα, σίγουρα θα χρειαστούν περισσότερες σειρές. Πάμε λοιπόν, έχω κάνει 5 σειρές χωρίς αύξηση. Είπαμε ότι όσες σειρές είναι οι αυξήσεις, τόσες σειρές κάνουμε χωρίς αύξηση. Πάμε να δούμε τώρα τι κάνουμε παρακάτω. Κλασικά, την αλυσίδα στον αέρα και το άριχτό μου στον πρώτο πόντο. Σε ποια σειρά είχαμε τελειώσει, θυμάστε, τι κάναμε στην τελευταία σειρά. Αυτό θα σημειώσετε αν πιστεύετε ότι μπορεί να μην το θυμάστε. Ποια ήταν η τελευταία σας αύξηση. Η τελευταία μου αύξηση ήταν 4 άριχτα με μία αύξηση. Άρα, έχω κάνει 1 άριχτο, 2, 3, 4 άριχτα. Μείωση θα κάνω τώρα. Πλέκω 2 άριχτα μαζί. 1 άριχτο. 2, 3, 4 άριχτα, πάμε για μείωση, μπαίνω, δεν ολοκληρώνω το άριχτο, μπαίνω στο διπλανό πόντο, παίρνω νήμα και κάνω τη μείωσή μου.
Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν που ανοίξαμε το κάτω μέρος, έτσι τώρα θα το κλείσουμε. Κάθε 4 πόντους μία μείωση σε αυτή τη σειρά. Για να είμαι σωστή, ό,τι συνέβαινε μέχρι τώρα ισχύει επίσης. Για να είμαι σωστή, στον τελευταίο μου πόντο πρέπει να έχω να κάνω μείωση. Κλείνω με βουβό, αλυσίδα στον αέρα, άριχτο στον ίδιο πόντο. Και η προηγούμενη σειρά από αυτή ποια ήτανε? 3 άριχτα και μείωση. Πάμε. 2 άριχτα. 3 άριχτα. Μείωση. Όσες σειρές κάνετε, σε όποιο νούμερο και αν φτάσετε με άριχτα και μείωση, το ίδιο θα κάνετε και στο κλείσιμο. Για μένα αυτό είναι το πιο εύκολο πατρόν. Με ό,τι νήμα λοιπόν και αν θέλετε να το πλέξετε και σε ό,τι μέγεθος, αν ακολουθήσετε αυτό τον τρόπο, θα έχετε το σωστό αποτέλεσμα εύκολα και γρήγορα. Τελειώνω λοιπόν με μείωση και είμαι σωστή γιατί δεν έχω άλλο πόντο. Κλείνω με βουβό και πάω για την επόμενη σειρά με μία λυσίδα στον αέρα και άριχτα στον ίδιο πόντο. Ήδη έχει αρχίσει και κλείνει πολύ. Βλέπετε πόσο όμορφα στρογγυλό γίνεται. Θα κάνω λοιπόν και την επόμενη σειρά 2 άριχτα, μία μείωση. Για να κλείσω κι άλλο το πάνω μέρος, 2 άριχτα, μείωση. Δύο άριχτα, μείωση. Όσο στενεύει επάνω και δεν μπορούμε να το πιάσουμε εύκολα, βολεύει να πιάσετε το βελονάκι σας διαφορετικά με τη χούφτα για να μπορείτε να κινείτε το χέρι σας πιο εύκολα. Τελείωσα με μείωση, άρα είμαι σωστή και κλείνω με το βουβό μου. Η
επόμενη σειρά τι πρέπει να είναι? Ένα άρρηκτο μείωση. Άρρηκτο μείωση. Δύο άρρηκτα μαζί. Εδώ θα τραβάτε και θα σφίγγετε το νήμα σας, γιατί αλλιώς κάνει μεγάλο κενό η θηλιά. Γενικά στις μειώσεις χρειάζεται αυτό, να σφίγγουμε το νήμα μας, γιατί κάνει κενό το πάνω μέρος από τη μία μέχρι την άλλη πλευρά. Κλείνω με το βουβό μου. Επειδή ήδη το έχω στενέψει πολύ, κανονικά έπρεπε την προηγούμενη σειρά να έχω σταματήσει για να κάνω το γέμισμα, αλλά δεν πειράζει και τώρα μπαίνει. Θα το γεμίσετε μέσα είτε με τη γέμιση αυτή από τα μαξιλάρια, είτε με παλιά μικρά πανάκια που σας έχουν μείνει, ακόμα και με χαρτί κουζίνας, με παλιά νήματα που δεν θέλετε. Ό,τι θέλετε μπορείτε να βάλετε μέσα για να γεμίσει. Εγώ το έχω γεμίσει με πανάκια που έχω, με κομμάτια. Και συνεχίζω να πλέκω απλά άρρηχτα όσοι ποντί είναι, όπως τους βρίσκω, χωρίς μείωση, χωρίς να κάνω τίποτα διαφορετικό. Οι δύο τελευταίες σειρές, τρεις τελευταίες σειρές, η αλήθεια είναι ότι είναι πιο δύσκολες, γιατί δεν μας δίνει χέρι να πιάσουμε καλά. Αυτό συμβαίνει σε οποιοδήποτε κάνουμε στρογγυλό και κλείνουμε. Ακόμα και στα κουκλάκια, τα μικρούμι και όλα αυτά, οι τελευταίες σειρές είναι οι πιο δύσκολες. Έφτασα στο τέλος, ενώνω με βουβό και συνεχίζω να κάνω άλλη μία σειρά με όσους πόντους έχω άρρηχτα. Γύρω γύρω άρρηχτα όσους πόντους έχω και όπως τους βρίσκω. Δεκατρία άρρηχτα είχα, 14 και κλείνω με βουβό. Αν έχετε σταματήσει και εσείς τις αυξήσεις σας στα 4 συν 1, με μία αύξηση δηλαδή, θα πρέπει σε αυτό το σημείο και εσείς να έχετε όσους πόντους έχω. Ανάλογα λοιπόν με το νήμα που θα πλέξετε, θα έχετε και το ανάλογο αποτέλεσμα σε πάκο, σε όγκο, σε ύψος. Ανάλογα λοιπόν με το πόσες αυξήσεις θα κάνετε, θα έχετε και το επιθυμητό σας μέγεθος. Πάμε για το τελικό βήμα, την τελική πινελιά στο ρόδι μας. Μια αλυσίδα στον αέρα και άρρηχτο κατευθείαν στον ίδιο πόντο. Και κάνω τρεις αλυσίδες στον αέρα.
Παίρνω νήμα και μπαίνω στον ίδιο πόντο, στην ίδια φυλιά για να κάνω ένα ποδαράκι. Παίρνω νήμα και ξαναμπαίνω ακριβώς στον ίδιο πόντο και κάνω άλλο ένα ποδαράκι. Τρίτη φορά παίρνω νήμα και μπαίνω στον ίδιο πόντο και κάνω το τελευταίο μου ποδαράκι. Δηλαδή, τρία ποδαράκια έχω κάνει, τρεις αλυσίδες στον αέρα και στον ίδιο πόντο τρία ποδαράκια. Αφήνουμε ένα κενό και στο επόμενο μπαίνω και κλείνω με ένα άριχτο. Και συνεχίζω με τον ίδιο τρόπο, επαναλαμβάνω. Σφίγγω καλά την κλωστή μου και κάνω τρεις αλυσίδες στον αέρα. Παίρνω νήμα και μπαίνω στον ίδιο πόντο για να κάνω τα τρία ποδαράκια που θέλω. Δεν είναι όμορφα? Σχηματίζω τα φυλλαράκια από το ρόδι. Αφήνω ένα κενό, μπαίνω στο επόμενο, κλείνω με ένα άριχτο και επαναλαμβάνω το σετάκι που έκανα. Τρεις αλυσίδες στον αέρα, τρία ποδαράκια στον ίδιο πόντο. Και αυτό το φυλλαράκι, ένα κενό και στον επόμενο πόντο ένα άριχτο. Τρεις αλυσίδες στον αέρα και συνεχίζω. Τρία ποδαράκια στον ίδιο πόντο. Να τα, έχουν σχηματιστεί. Συνεχίζω τα υπόλοιπα και τα λέμε μόλις ολοκληρώσω. Το τελευταίο μου σετάκι, μπαίνω και κλείνω με ένα βουβό για να στερεώσω την κλωστή μου, να την κόψω και να τη στερεώσω. Να σας πω ότι τυχαία είχα ένα πόντο κενό και μπήκα στον επόμενο και έκλεισα. Είτε έχετε ένα πόντο, είτε δύο, είτε κανέναν, δεν πειράζει, είναι το τελείωμα, είναι το κλείσιμο, κλέφτε το πόντο αυτό. Δεν είχαμε μετρήσει πολλαπλάσια, γιατί δεν φαίνεται καθόλου, δεν μας ενδιαφέρουν τώρα τα πολλαπλάσια σε αυτό το σημείο. Ολοκληρώθηκε. Από πάνω, εκτός ότι θα σφίξει λίγο δένοντάς το με ένα φιόγκο, μπορούμε να βάλουμε είτε ένα κομμάτι αυτή την αστεροειδή γλυκάνισο, είτε να κόψουμε νήμα και να το βάλουμε μέσα για να μην φαίνεται το τι έχουμε μέσα. Αυτό έχω κάνει και εγώ στα ρόδια μου. Έκοψα έτσι κομμάτια από το νήμα μου και τα έχωσα μέσα για να μην φαίνεται η διαφορά. Ή τι γέμιση έχουμε τέλος πάντων μέσα. Χρειάζομαι λίγο ακόμα, τσαλακώνω απλά το νήμα μου και το βάζω μέσα. Δεν ήθελα να το κλείσω παραπάνω, γιατί και ήθελα να έχω περιθώριο να κάνω αρκετά φυλλαράκια και δεν μου αρέσει να είναι και εντελώς στενό επάνω. Χάνει το σχήμα του ροδιού, πιστεύω. Κατά τη γνώμη μου, αυτό ήταν το ιδανικό πάχος για άνοιγμα. Είμαι ευχαριστημένη λοιπόν έτσι. Τώρα στολίστε το όπως θέλετε εσείς. Βάλτε μια απλή κορδέλα, κρεμάστε ένα όμορφο γούρι, οτιδήποτε θέλετε. Βάλτε το πάνω στο χειροποίητο δωράκι σας. Εγώ έχω κάνει κάτι κρεμαστά, έχω πάρει μια κανέλα, έχω δέσει κόκκινο φιόγκο, έχω βάλει ένα γλυκάνισο επάνω για να το στολίσω.
Με απλά πράγματα που έχουμε στο σπίτι μας, ολοκληρώνουμε το χειροποίητο δωράκι μέσα από την καρδιά μας. Να το. Αυτά λοιπόν είναι τα ρόδια που δημιούργησα εγώ, η πρότασή μου. Ελπίζω να σας άρεσε. Εάν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να πατήσετε like στο βίντεο και να μου κάνετε ένα σχόλιο. Αν μόλις με ανακαλύψατε, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και πατήσετε το καμπανάκι για να έχετε ειδοποίηση για κάθε νέο μου βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλη μια φορά μαζί μου. Τα λέμε την επόμενη φορά με μια νέα δημιουργία.